Μα έλα Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννη, καταρχάς να ξεκινήσουμε ένα δυσάρεστο. Βγήκε πριν από λίγο ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός εκφράσει συλληπιτήρια για την απώλεια του Γιάννη Δοντά. Ο Γιάννης Δοντάς ήταν πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, έφυγε σε ηλικία 65 ετών. Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρώτα στην Απόλλωνα Αθηνών. Προτού τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 82. Αγωνίστηκε επί μία τετραετία στο Τριφύλλι, κατακτώντας 2 ντάμπ και καταγράφοντας 44 συμμετοχές και 2 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ έπαιξε και σε 6 παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Γιάννης Δοντάς έφυγε από τη ζωή. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού και για τους παλιούς το θυμούνται ότι ήταν ένας παίκτης που είχε βοήθησε μέσα από πολλές θέσεις στην εποχή του Κουμό, του Γιάννη Κουμό. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα. Λοιπόν, μου πες για τη μεταγραφή μου πες. Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει στόπερ. Βγήκε χθες το όνομα του Κλάρερ, αλλά όπως είπα και χθες υπάρχουν και ένας-δύο παίκτες ακόμα που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Και η προσπάθεια γίνεται να ο παίκτης να κλείσει το συντομότερο δυνατό. Καταλαβαίνω ότι για να μην έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις πρόκειται για μια περίπτωση παίκτη που σίγουρα δεσμεύεται με συμβόλαιο, αυτό φαίνεται. Και σίγουρα χρειάζεται, γίνονται όλες τις προσπάθειες ώστε το συντομότερο δυνατό, αν μπορεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, να έρθει στην Αυστρία και να μπει στην προετοιμασία. Είναι προτεραιότητα, άμεση προτεραιότητα αυτή του Παναθηναϊκού. Θέλει οπωσδήποτε να κλείσει αυτό το στόπερ και θα ξέρουμε τελικά ποιος θα είναι αυτό το στόπερ τις επόμενες μέρες. Νομίζω δηλαδή ότι είμαστε πλέον τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα βλέπεις κι άλλο στόπερ να έρχεται στη συνέχεια, Τάσο? Ναι, δεδομένα θα έρθει κι άλλο στόπερ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι τώρα προτεραιότητα. Μετά θεωρώ ότι η επόμενη... Ναι, θα κατά κάποιο τρόπο και ο Γιωβάνος θα έχει σύμμαχο το ρόστερ, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι θέλει να πάει με τους τρεις που θα παλέψουν για τις δύο θέσεις. Να ακριβώς. Για το στόπερ που θα έρθει πρέπει να πούμε ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει εύκολα βασικός. Άρα θα βάλει δύσκολα στο Σέκεβελτ και τον Μάγνουσον. Οπότε έχοντας τρεις παίκτες εκεί θα έχει και ήσυχο το κεφάλι του. Ο Γιωβάνος, εντάξει, θα έρθει και ένας τέταρτος μετά, αλλά ξέρεις δεν θα καίγεται για να φέρει τον τέταρτο άμεσα. Εκεί που πρέπει ο Παναθηναϊκός μετά θα ρίξει, που ρίχνει το βάζο μετά, είναι σίγουρα στη θέση 8 και 6, στη θέση που έφυγε ο Κουρμπέλης. Και πιθανότατα και δεξιμπακ, όπου θέλει έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κότσιρα και τον Βαγιανίδη, να έχει μεγαλύτερη ισορροπία στο αμυντικό και στο δημιουργικό κομμάτι, να μην είναι τόσο fullback όσο μου λέτε από την άλλη πλευρά. Ναι. Γιατί πάντα ο Γιωβάνοβιτς όταν ανεβάζει το αριστερό του μπακ που το έκανε με τον Χουάνκα, τώρα το κάνει τον ακόμα πιο πολύ με τον Μλαντένοβιτς, οπότε παίζει. Κρατάει το δεξί μπακ και κάνει μια τριάδα πίσω. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το δεξί μπακ που θα έρθει θα πρέπει να έχει το στοιχείο και να μπορεί να κάνει την τριάδα, αλλά αν χρειαστεί να βγει μπροστά και να δημιουργήσει καταστάσεις. Ναι, οπότε ναι. Αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά του δεξιού μπακ. Οπότε αυτές είναι οι δύο μεταγραφές, το κεντρικό χάφ και το δεξί μπακ και μετά βλέπουμε. Μετά όσο περνάει ο καιρός θα δούμε και το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι. Αλλά εγώ σου είπα για τις άμεσες προτεραιότητες, δηλαδή το στόπερ τώρα είναι άμεση ανάγκη. Απλά η καθυστέρηση αυτή οφείλεται, κατά την άποψή μου και από αυτό που καταλαβαίνω, ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει ένα παίκτη ο οποίος θα είναι ένας καλός παίκτης, ένας παίκτης που θα έρθει και θα βοηθήσει στο να ανέβει η ποιότητα στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έχεις λίγο παραπάνω υπομονή και λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια να πετύχεις. Ναι, και δεδομένα Τάσο, αν μιλάμε για μια εικασία που δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθεί, δηλαδή ότι εκτός είναι και πληροφορία σου, γι' αυτό το διαφωνίζω, ναι, ότι ο παίκτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο και ενδεχομένως να είναι και ο πρώτος στόχος, έχει και ομάδα. Είναι πολύ λογικό οι διαπραγματεύσεις αυτή την περίοδο, γιατί είναι 24 Ιουνίου, να είναι κάπως πιο αργές. Ναι. Γιατί όλες οι ομάδες ακόμη ψάχνονται. Συμφωνώ, αλλά πάνω κάτω βιάζεται, όπως ξέρεις. Οπότε εκεί κάπου στη μέση θα βρεθεί η λύση, πιστεύω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, περιμένουμε να πούμε ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Πήραν ανάσα οι παίκτες.
πριν την αναχώρηση αύριο. Αύριο το, έχει πρωινή προπόνηση. Στη συνέχεια όσοι παίκτες θέλουν θα πάνε να ψηφίσουν και μετά θα συγκεντρωθούν στο Κοροπή και θα αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Την αποστολή πιθανότητα αύριο το πρωί θα τη μάθουμε. Νομίζω ότι ο Γιωβάνης θα πάρει μαζί του όλους τους παίκτες που είχε στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα αφήσει κάποιον πίσω. Αλλά δεν είμαι 100% βέβαιος. Να περιμένουμε να δούμε την αποστολή αύριο για να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Αύριο το πρωί. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα παντρεύτηκε ο Μπρινιόλι. Έτσι. Στην Γένοβα. Ήταν κάτι που το είχε προγραμματίσει εδώ και καιρό. Πήρε φυσικά ειδική άδεια και με ευχές από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ο Μπρινιόλι θα έρθει στην Αυστρία κατευθείαν την Τρίτη. Πρέπει να πω ότι στην αυριανή την Τρίτη θα έρθουν και άλλοι διεθνείς του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τον Μάγνουσον και τον Σπόραρ, mm-hmm. που για διαφορετικούς λόγους είναι στην Αθήνα. Ο Μάγνουσον έπρεπε να γυρίσει, έχει κάποιες δουλειές να κάνει προσωπικές και από τη στιγμή που είναι εδώ θα φύγει με την ομάδα αύριο. Ο Σπόραρ γέννησε γυναίκα του στην Αθήνα. Βρέθηκε στο πλευρό της. Οπότε και αυτός αύριο θα είναι με την αποστολή για να ανέβει στην Αυστρία. Οι άλλοι διεθνείς θα έρθουν την Τρίτη. Έχουν μια εβδομάδα άδεια. Και από την Τρίτη θα υπολογίζουν τον προπονητή. Το πρώτο φιλικό είναι τη Δευτέρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό το φιλικό είναι... Ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν μπορώ. Επανένταξη είναι, τα λέγαμε. Ναι, μια τοπική ομάδα είναι. Τώρα δεν είναι. Θα παίξουν όλοι. Και από την Τρίτη ουσιαστικά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Mm-hmm. Ωραία, ωραία Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι άλλο ακόμα. Διαβάζω στο ρεπορτάζ από την Ιταλία που λένε ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για τον drop των center for της Dnipro, το μεγάλο της αστέρι. Έχει γραφτεί από το Ιταλό ρεπόρτερ ότι η Λάτσιο είναι σε διαπραγματεύσεις με την Dnipro για να πάρει τον drop pick. Και υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σαλερνιτάνα. Γενικά στην Ιταλία θεωρούν ότι μπορεί τελικά αυτή η μεταγραφή να γίνει. Ναι. Με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα το παρακολουθούμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν χάσει το μεγάλο του αστέρι η Ντνίπρο εν ώψη των αγώνων του Παναθηναϊκού θα είναι καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά βέβαια δεν ξέρεις μετά με τα χρήματα που θα εισπράξει αν θα προλάβει και τι μεταγραφή θα κάνει. Ναι, τι είδους ενίσχυση θα κάνει μετά. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστώ. Έγινε, γεια.